αυτές είναι λανθασμένες πολιτικές και μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Για να συζητούμε πλέον οι κατοριστήσεις οι οποίες έγιναν από το 1974 μέχρι σήμερα είναι, μπορώ να πω ότι είμαστε ένα βήμα πλήν από την ολοκληρωτική τουρκοποίηση της Κύπρου με την εθνική μας υπογραφή. Και συνεχίζομαι. Βλέπετε ότι πήγαμε σε Δήμα στις 2 του Απρίλη και στις 11 του Απρίλη ξαναρχίζουν οι συνομιλίες. Μα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες προς τι, μετά που ακούσαμε και τα όσα σας διάβασα, ενδεικτικά δηλαδή, μόνο για το εθνικό και περιουσιακό. Όταν θα μπει στο τραπέζι και πάλι είναι η Περιτροπής Προεδρία, όταν θα μπει στο τραπέζι η νομιμοποίηση των επίκων, όταν θα μπει στο τραπέζι το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών των Τούρκων, που φαίνεται ότι ο κύριος Έιντε το προώθησε επιτυχώς σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τι δηλαδή θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες? Πιστεύω ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός οφείλει πάρα πολλά υπό την έννοια ότι το 2002 με 2004 έχει κάνει τρομερή εργασία έναντι του Σουηδίου. Μπορώ να πω ότι γενικά από το τότε κίνημα εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο ήταν ένα σχέδιο που νομίζω πιστεύω γνωρίζετε όλοι τι προνομούσε για μας. Ο κύριος Χρήστος Πλερίδης ήταν καθημερινά στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, με σωστά επιχειρήματα, διαφωτίζοντας τον λαό και δίνοντας του ελπίδα, παραμελώντας την εργασία του και των νομικών του οίκων. Ο κύριος Χρήστος Πλερίδης. Πανιερώδε, βουλευτές, εκπροσώποι κομμάτων, φίλοι και φίλες, κυρία Σιώτη, Πανκύπρια Κίνηση για Στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τιμάει ιδιαίτερα η πρόσκληση αυτή και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει προφανώς ενδιαφέρον το οποίο αποδεικνύεται με την μαζική σας παρουσία απόψε. Μαζί με αυτήν την μαζική παρουσία αισθανόμαστε και εμείς την αλληλεγγύη σας και αντλούμε από εσάς την δύναμη για να μπορούμε να εκφράσουμε με παρουσία, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, τις απόψεις μας για το Κυπριακό, για τη διάσωση ασφαλώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία για μία ακόμη φορά στην πολυτάραχη ιστορία της διατρέχει σοβαρότατον κίνδυνο. Απόψε θα σας μιλήσω για τους μύθους και πραγματικότητες στο θέμα του εδαφικού αλλά και του περιουσιακού. Στον τομέα του εδαφικού και του περιουσιακού, οι μύθοι έναντι των πραγματικοτήτων καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο την ωραιοποίηση της προδιαγραφόμενης λύσης. Η μυστικότητα η οποία επευλήθη δεν δίδονται επίσημα έγγραφα, δημόσια, εξυπηρετεί ακριβώς αυτήν την καλλιέργεια των μύθων και την παρουσίαση μιας ψευδούς πραγματικότητας. Σε σχέση με το εδαφικό, πρώτος μύθος. Ότι για πρώτη φορά η τουρκοκυπριακή πλευρά υπέβαλε χάρτη, κάτι το οποίο θεωρήθηκε σαν μεγίστη επιτυχία.
Στην πραγματικότητα όμως, από τον Αύγουστο του 1974, η τουρκική πλευρά είχε υποβάλει δύο χάρτες για 34%. Το 1981 οι Τουρκοκύπροι προχώρησαν στην υποβολή χάρτη με ποσοστό 33,4% σε απάντηση του χάρτη Κόπη 27,4% και 27%. Ο δεύτερος μύθος, ότι θα επιστραφεί αμόχωστος. Στην πραγματικότητα, η επιστροφή της κλειστής περιοχής της Αμόχωστου για να επιστραφεί πρέπει να παρακολουθούν περαιτέρω εδάφη από τις ελεύθερες περιοχές. Μία μέρα μετά το τέλος της διάσκεψης της Γενέβης, δηλαδή στις 13 Ιανουαρίου του 2017, ο Έρντογαν ζήτησε να ενωθούν τα κόκκινα με την Μόρφου και να δοθούν στην τουρκοκυπριακή πλευρά με αντάλλαγμα να δοθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά το Βαρόσι. Τρίτος μύθος. Ότι η τελευταία πρόταση των Τουρκοκυπρίων για 29,2 είναι σαφώς βελτιωμένη από προηγούμενες προτάσεις για 34% έως και 33%. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να εξετάσει κανείς στην αντίπερα όχθη τη δική μας κατολίσθηση από το 19,7 του Τάσου Παπαδόπουλου στις 31 Μαρτίου του 1977 υπό την οδειότητα του σαν διαπραγματευτή τότε στο 28,2 του κ. Αναστασιάδη στη Γενέβη 2 τον Νοέμβριο του 2016. Προσθέσαμε στην παραχώρησή μας πολύ περισσότερα αριθμητικά παρά την παραχώρηση των Τούρκων από 34% σε 29,2. Δώσαμε 8 συν και πήραμε 4 συν. Τέταρτος μύθος. Ότι η Μόρφου είναι δεδομένο ότι θα επιστραφεί. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ούτε η Αμόχωστος, ούτε η Μόρφου. Να υπενθυμίσω ότι με ανακοίνωση του λεγόμενου Υπουργείου Εξωτερικών τον Αύγουστο του 2016, η ψευδοκυβέρνηση απέκλεισε την επιστροφή της Μόρφου. Προηγήθηκε διαβεβαίωση του Ερντογάν στη λεγόμενη πρόεδρο της Βουλής, Σιμπέρ Σιμπέρ, τον Φεβρουάριο του 2016 και στην τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία που επισκέφθηκαν την Άγκυρα ότι η Μόρφου δεν θα επιστραφεί. Τούτο συνάδει με την πάγια τουρκική θέση ότι η γενόμενη ανάπτυξη στη Μόρφου συνεπάγεται εκτοπισμών μεγάλου αριθμού τουρκοκυπρίων με την επιστροφή της, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε το χάρτη που κατετέθηκε και φυλάχθηκε σαν μυστικό στην Γενέβη 2, φαίνεται να μην συμπεριλαμβάνει τη Μόρφου. Προηγήθηκε εκ μέρους μας προληπτική σκέψη, ίσως και εισήγηση, κάποιες περιοχές να τελούν υπό ειδικό καθεστώς σαν απάντηση στην τουρκική επιχειρηματολογία και σε μια προσπάθεια να επιστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη. Το ειδικό καθεστώς θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει και θα είναι σημείο προστρεβής και πιθανόν σημείο συγκρούσεων. Πέμπτος μύθος. Ότι η ακτογραφή θα είναι ανάλογη του εδάφους υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Με την πρόταση μας του 1977 λαμβάναμε ποσοστό 75,3% της ακτογραμμής. Οι τουρκοκυπριακές προτάσεις προνεούσαν για τουρκική ακτογραμμή 50%. Το ποσοστό αυτό το μειώσαμε τον Δεκέμβριο του 1999 μονομερός σε 65%. Το Δεκέμβριο του 2002 στο πλαίσιο συζητήσεων για το ΑΝΑΝ το μειώσαμε στο 60,3%. Οι Τούρκοι ουδέποτε έπεσαν κάτω από το 50%,
Δηλαδή, οι Ηνωμένα Έθνη στο τελευταίο σχέδιο ΑΝΑΝ πρότειναν 45,7 για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Έκτος μύθος. Ότι το ποσοστό εδάφους δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εφόσον κατοχυρώσαμε στις διαπραγματεύσεις το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης. Όμως, στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα Γκάλη, Απρίλιο του 1992, παράγραφος 20, αναφέρονται τα εξής επιλέξεις. Η διζωνικότητα της Ομοσπονδίας αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε έναν από τα ομόσπονδα κράτη θα διοικείται από μια κοινότητα και θα υπάρχει εγγύηση για σαφή πλειοψηφία του πληθυσμού και ιδιοκτήτες γης στην περιοχή της. Αυτές οι εγγυημένες πλειοψηφίες στο πληθυσμιακό και περιουσιακό μας κατατρέχουν έκτοτε. Η έκθεση υιοθετήθηκε με το ψήφισμα 774-92 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η πεμπτουσία της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι ακριβώς αυτόν το περιουσιακό και πληθυσμιακό ξεκαθάρισμα. Πρόσφατα ο κύριος Μπορτζιού, εκπρόσωπος του κατοχική ηγέτη, διαψεύδοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 17 Δεκάτου του 16, ανέφερε επιλέξει. Οι συνιστώσεις πολιτείες μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα νόμιμης κατοικίας, legal domicile, με περιορισμένο δικαίωμα ψήφου στο 20% της εσωτερικής των ηθαγένειας. Άλλον εξήγησε το legal domicile και άλλον το right of abode. Κατέληξε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Τυρκοκύπριοι θα έχουν την πλειοψηφία στη δική τους συνιστώσαν πολιτεία και οι Ελληνοκύπριοι στην δική τους. Όσον αφορά το περιουσιακό, πρώτος μύθος, ότι ο ιδιοκτήτης έχει πρώτο δικαίωμα επιλογής και άσκησης του περιουσιακού δικαιώματος, δηλαδή πρώτο δικαίωμα αποκατάστασης έναντι του χρήστη. Δυστυχώς, με το τι έχουμε δεχθεί όμως μέχρι σήμερα, μέσα από τις συγκλήσεις Ντάουνερ, αλλά και της παρούσας διακυβέρνησης, καθίσταται προφανές ότι υπάρχει αναβάθμιση του χρήστη, αν όχι εξίσωση του με τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Αυτό παραβιάζει τις αρχές Πινέιρο του 2005, σύμφωνα με τις οποίες κατά το Διεθνές Δίκαιο η αποκατάσταση είναι η κύρια θεραπεία και μόνο όπου αυτή είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη εξετάζεται το θέμα αποζημίωσης. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια πλήρης παρερμηνία εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς και λαθασμένη εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΤ στη Δημόπουλος εναντίον Τουρκίας του 2010. Η απόφαση διαπιστώνει την ανάγκη ύπαρξης στο εθνικό δίκαιο ρύθμισης του καθεστώτος του μακροχρόνιου χρήστη κατά τρόπον που η εθνική νομοθεσία ήθελε να καθορίσει συμβατή με το δικαίωμα της περιουσίας, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στην απόφαση που να επιβάλλει την εξίσωση του νόμιμου ιδιοκτήτη με τον χρήστη. Για τον χρήστη θα μπορούσε κάλλιστα να θεσπιστεί η εναλλακτική θεραπεία της αποζημίωσης. Σύμφωνα με το τι έχουμε δεχθεί, φαίνεται ότι έτοιμα αποκατάσταση σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη που κατέχεται από χρήστη εξετάζεται στη βάση 28 κατηγοριών προτεραιοτήτων. Η προτεραιότητα όπου υπάρχει αμφισβήτηση αποφασίζεται από την Επιτροπή Περιουσιών. Σύμφωνα με τον κατάλογο προτεραιοτήτων, ο χρήστης τουλάχιστον 2 ετών πριν τη συμφωνία δύναται να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για να αποφασίσει πάντοτε σύμφωνα με την δική μας πρόταση, ενώ σύμφωνα με την πρόταση των Τούρκων, ο χρήστης έχει πάντοτε προτεραιότητα αν αποδείξει χρήση τουλάχιστον 10 ετών. Η συναισθηματική σύνδεση λαμβάνεται υπόψη αν ο αιτητής κατοικούσε στην περιουσία όπως έχει δημοσιευθεί για 10 χρόνια πριν από το 1974. Το θέμα θα αποφασίζεται σύμφωνα με την πρότασή μας από την Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ίσως αριθμός Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου ξένου επιτρόπου. Δεύτερος μύθος, ότι όλοι θα πάρουν τις περιουσίες τους στο αγκαίρετο. Δυστυχώς, οι εκτεταμένοι περιορισμοί τους, οποίους έχουμε αποδεχθεί, συνιστούν συνταγή για πρώτον αποθάριση διεκδίκησης δικαιωμάτων και δεύτερον απώλεια περιουσιών, αλλά και περιουσιακών ξεκαθάρισμα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει παραγραφή 3 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας. Περιουσίες οι οποίες δεν διεκδικούνται στα 3 χρόνια χάνονται και διατίθενται σαν εναλλακτική θεραπεία σε τρίτους, εκτός εάν κατοικούνται από χρήστη. Πολύ άδικη πρόνοια αν λάβει κανείς υπόψη ότι μετά από χρόνια εκτοπισμού πολλές περιουσίες ανήκουν σε εκτοπιστέντες εκτός Κύπρου, υπήρξαν πολλοί θάνατοι και παραμένουν πολλές περιουσιακές εκκρεμότητες και τακτοποίητες κτηματολογικά περιοχές, με αποτέλεσμα πολλές περιουσίες να χαθούν σαν αποτέλεσμα αυτής της παραγραφής των 3 ετών. Περαιτέρω, απαιτήσεις εκτοπισμένων γίνονται να υποκριθούν τον πρώτο χρόνο, με δικαίωμα όμως ανταπέτησης των χρηστών. Τα επόμενα 2 και 3 χρόνια δίνονται οι χρήστες και οι εκτοπισμένοι να υποβάλουν απαιτήσεις. Η πρόταση των Τουρκοκυπρίων είναι ότι αν εκτοπιστής υποβάλει αίτηση μετά την λήξη του πρώτου έτους, δεν δικαιούται σε αποκατάσταση. Δεύτερον, υπάρχει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για απώλεια χρήσης μεν, όμως εδώ υπάρχει διαφορά στο ποιος θα καταβάλει την αποζημίωση, με τους Τούρκους να επιμένουν ότι θα βαρύνεται η συνιστόσα πολιτεία του αιτητή. Αποδοχή τέτοιας πρότασης θα οδηγήσει την Κύπρο σε πτώχευση. Τρίτον, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του όλου συστήματος, προνοείται ότι επαρκείς πόροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι, αλλά γίνεται πρόνοια για GFE, Guarantee Financial Entitlement, δηλαδή ένας τύπος γραμματείου που θα δίνεται αντί αποζημίωσης. Οι Τούρκοι επέμεναν ότι η αποζημίωση πρέπει να λαμβάνεται υπό μορφή GFE. Η δική μας πλευρά είναι, δήλωσε, έτοιμη να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα. Οι πόροι αναμένεται να εξασφαλιστούν από συνεισφορές κρατών, από τον ιδιωτικό τομέα, από εγχώριες πηγές και από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν ιδιοκτησία. 7. Περιοσίες που κατέχονται ή θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημοσίας ωφέλειας αποζημιώνονται. Για περιοσίες για αμυντικούς σκοπούς αποδίδεται εναλλακτική θεραπεία και για μη διατεθεί σε κενές περιουσίες αποκαθίστανται, ενώ στρατιωτικές περιοχές εκκαινώνονται και χαρακτηρίζονται όμως σαν νέες δασικές περιοχές. 8. Περιουσίες με ουσιαστικές βελτιώσεις αποζημιώνονται από εκείνους οι οποίοι αποκαθίστανται κατά την εισήγηση των Τουρκοκυπρίων με τρέχουσες αξίες κατά τη θέση των Τουρκοκυπρίων με αξίες κατά τον χρόνο του εκτοπισμού. Καταστραφείς περιουσίες αποκαθίστανται εκτός αν έχουν επαναοικοδομηθεί. Δια την καταστροφή, η δική μας πλευρά εισηγήθηκε αποζημίωση ή χορηγία για αποκατάσταση. 9. Νομικά πρόσωπα κατά την τουρκοκυπριακή θέση δικαιούνται μόνο σε αποζημίωση. 10. Μη αναπτυχθείς περιουσίες κατά την εισήγηση της ελληνοκυπριακής πλευράς, εφόσον είναι ακατάλληλες για γεωργικούς σκοπούς, αποκαθίστανται μέχρι μόνο 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει κλιμακωτή μερική επιστροφή για μεγαλύτερες εκτάσεις. Εάν πάνω από 10.000 μέτρα, η έκταση πέραν των 10.000 μέτρων επιστρέφεται μόνο κατά το 1/3 ή μέχρι και 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Γεωργικές εκτάσεις αποκαθίστανται μέχρι 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Μεγαλύτερες εκτάσεις αποκαθίστανται μόνο μερικώς. Η άλλη απέτηση εκτοπισέντων είναι μεικτής χρήσης, για πέραν των 5.000 μέτρων αποκαθίστανται το 1/3 ή μόνο μέχρι 5.000 μέτρα.
Οι Τούρκοι για αυτού του είδους τις περιουσίες επιδιώκουν αποκατάσταση του ενός τρίτου. Μόνο η έκταση μέχρι 100 σκάλες. Στην πραγματικότητα, ισχύει αυτό που ο κύριος Μουσταφά Κιντζή δηλώνει δημόσια, ότι το περιουσιακό θα λυθεί βασικά με αποζημιώσεις. Θα έλεγε κανείς με διεκδίκηση αποζημιώσεων και όχι με αποζημιώσεις, εφόσον είναι δύσκολο να εξευρεθούν οι πόροι πολλών δισεκατομμυρίων για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις. Φαίνεται δυστυχώς ότι η δική μας πλευρά δέχεται την άποψη ότι ούτως ή άλλως με το νέο προτινόμενο καθεστώς λίγοι Ελληνοκύπροι θα θέλουν να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, οι λίγοι βρίσκονται εν ζωή με συναισθηματικών δεσμών 10 ετών πριν το 1974. Φαίνεται να έχει γίνει δεκτή και αναβαθμιστεί σε αξίωμα η θέση του πρίο ότι αν θέλουμε να λύσουμε το κυπριακό και ιδιαίτερα το περιουσιακό, είναι αναμενόμενο ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε ανθρώπινα δικαιώματα στον κομμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Καθίσταται κατά τη γνώμη μου σαφές μέσα από αυτήν τη σύντομη ανάλυση ότι καλλιεργήθηκε σκόπιμα στο κυπριακό ο μύθος ότι η προδιαγραφόμενη λύση είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόκειται, όπως είδαμε, στον τομέα του εδαφικού και περιουσιακού για έναν επικίνδυνο μύθο. Η καλλιέργεια μιας ψεύτικης εικόνας είναι σκόπιμη και αποσκοπεί στην ωρεοποίηση της λύσης, έτσι που να μπορεί πια εύκολα να περάσει στο δημοψήφισμα. Η πραγματικότητα, δυστυχώς, είναι ότι οδεύουμε ολοταχώς σε μια λύση όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Σε μια λύση που καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής. Σε μια λύση περιουσιακού και πληθυσμιακού ξεκαθαρίσματος, η οποία δυστυχώς θα δημιουργήσει τέτοια αδικία σε βάρος των Ελληνοκυπρίων, που η πικρία και το αίσθημα ότι είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού θα αποτελούν μόνιμη συνταγή προστριβών και για νέες περιπέτειες στην πολυτάραχη ιστορία μας. Σας ευχαριστώ.